Ευχαριστήσω και για την εισαγωγή και για το πάνελ. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε σε σχέση με Σοκράτη, Ράκτο, Αριστοτέλη, μπορεί και χειρότερα, Διογέννη. Χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ, χαίρομαι που έχουμε τέτοιες θεματολογίες. Θα αρχίσουμε το θέμα της τέχνης. Μπορεί και για έναν πολύ απλό λόγο. Θυμάστε ότι ο Ντοστογεύσκη έχει πει ότι η τέχνη θα σώσει τον κόσμο. Πολύ συχνά κάνουμε το λάθος και νομίζουμε ότι έχει πει η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Υποδηλώνει κάτι αυτό. Επιπλέον, κανονικά πίσω μας βλέπετε και τον στοχαστή του Ροντά. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει. Να καταλάβουμε ότι μερικές φορές, ακόμα και για κάτι το οποίο είναι στοχαστικό, χρειαζόμαστε και μια απεικόνηση και από τις πρώτες απεικονίσεις που έχουμε στην ιστορία της ανθρωπότητας έρχεται η τέχνη, έρχεται πολύ πιο πριν από όλα τα άλλα. Ξέρετε, ας αρχίσουμε με τα σπήλαια. Και στα σπήλαια έχουμε τέχνη και βλέπετε ότι τελικά είναι το μόνο ίχνος που έχουν αφήσει οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, γιατί η γραφή ήρθε μετά. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε με έναν τρόπο, ελπίζω όχι επαναστατικό, ότι η τέχνη ξεκίνησε πριν την ιστορία. Άρα έχει ενδιαφέρον όταν στη συνέχεια λέμε για την ιστορία της τέχνης, γιατί αναγκαστικά είναι αναδρομική. Με την τέχνη βλέπουμε μια πρώτη προσέγγιση που σχετίζεται με την φιλοσοφία, είναι η έννοια της ομορφιάς, η παγκοσμιότητα της ομορφιάς. Βέβαια, η τέχνη μπαίνει σε μια διαδικασία λίγο πιο πολύπλοκη και δημιουργεί μια πολλαπλότητα, η οποία είναι τι σημαίνει ομορφιά για κάθε άνθρωπο και τι σημαίνει ομορφιά για κάθε πολιτισμό. Και βλέπουμε ότι αυτό που ονομάζουμε εμείς ομορφιά μπορεί σε 200 χρόνια να μην έχει καμία σχέση, όπως ήταν και προηγουμένως. Νομίζω ότι το γυναικείο φύλλο εδώ το ξέρει πολύ καλά πως έχει αλλάξει η απεικόνιση της ομορφιάς. Βέβαια τώρα έχουμε κάνει επιτάχυνση, άρα αλλάζουν και με τα περιοδικά και πρέπει βέβαια να χρησιμοποιήσουμε και Photoshop. Τι να κάνω. Το λέω για αυτές που δεν μπαίνουν στα περιοδικά. Ότι μην νομίζω ότι αυτές που μπαίνουν είναι τέλειες. Είναι τέλειο το πρόγραμμα. Άρα, ας βγούμε λίγο από το σπίτι των εισαγωγικών, αυτά που ακούσαμε και πριν, αλλά να το συνδέσουμε. Επειδή άκουσα και για τον Βούδα, έχει ενδιαφέρον να βγούμε σε αυτή την προοπτική, αλλά και για τον Σοκράτη και τον Βούδα. Ξέρετε, σε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες που έχει αναδείξει ο Βούδας, έχουμε αυτούς που δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν, έχουμε αυτούς που ξέρουν ότι δεν ξέρουν, έχουμε αυτούς που δεν ξέρουν ότι ξέρουν και έχουμε αυτούς που ξέρουν ότι ξέρουν. Ανάλογα με την κατηγορία μπορεί να τους βρείτε σε ποια απόσταση είναι από το σπήλαιο. Άρα η ιδέα είναι η εξής, τι μπορούμε να κάνουμε με την τέχνη. Πρώτα απ' όλα, με την τέχνη μπορούμε να πούμε ότι δεν κάνουμε κάτι. Και ποιο είναι αυτό το κάτι, είναι η βαρβαρότητα. Είναι τεράστιο θέμα. Είναι σπάνιες οι έννοιες και οι τομείς που μπορούν να πούν ότι δεν κάνουν βαρβαρότητα. Όταν το σκεφτείτε ορθολογικά και οι μερικές από αυτές θα σας ενοχλήσουν γιατί επιπλέον τις πιστεύετε. Άρα εδώ με την τέχνη θα μπορούσαμε να πούμε λίγο πιο αφαιρετικά, αφού μου ρωτούσε και ο Πανίκος στην αρχή αν θα μιλήσουμε για πολιτική, θα μπορούσαμε βέβαια και σε αυτό το πλαίσιο. Η ιδέα ποια είναι, είναι ότι είναι πιο εύκολο να αρχίσουμε με αυτό που δεν κάνουμε και μετά σιγά σιγά να στήσουμε αυτό που κάνουμε παρά το ανάποδο. Άρα το δίνω το παράδειγμα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Άμα ρωτήσετε σε κάποιον τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα δυσκολευτεί. Αν του πείτε τι είναι η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα τον διευκολύνετε.
και έχει ενδιαφέρον, γιατί σε αυτές τις έννοιες ξεκινάμε πρώτα από την άρνηση και σιγά σιγά μπαίνουμε στο επικοδομητικό, και είναι το ίδιο που θέλουμε να κάνουμε τώρα με την τέχνη, και να φανταστούμε αυτό που δεν κάνουμε, και αυτό που δεν κάνουμε είναι η βαρβαρότητα. Η βαρβαρότητα, άμα μπορούσαμε να την ορίσουμε με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τέχνη. Άρα η διαφοροποίηση που γίνεται στον τομέα της τέχνης και είναι κάπως παράξενη σε σχέση με τα σοκρατικά, είναι ότι η τέχνη, τουλάχιστον σε χαμηλό επίπεδο, δίνει την εντύπωση ότι ασχολείται μόνο με την ομορφιά και όχι με την αλήθεια. Όταν κοιτάζουμε μια ειδική τέχνη, η οποία μπορεί να σας ξαφνιάσει που θα τη χρησιμοποιήσω, όπως είναι τα μαθηματικά, είναι ακριβώς το αντίθετο. Στα μαθηματικά αναζητούμε συνεχώς την αλήθεια, αλλά όταν ακούτε συζητήσεις μεταξύ μαθηματικών, μιλάνε συνεχώς για ομορφιά. Λένε αυτό το θεώρημα είναι όμορφο. Αυτή η απόδειξη είναι ωραία. Δεν πετάγονται να πούν αυτό το θεώρημα είναι αληθινό. Γιατί άμα δεν ήταν, θα ήταν θεώρημα. Εδώ λοιπόν ξαναέρχομαι στον Ροντάν με τον στοχαστή. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί οι περισσότεροι από εμάς ξέρουν αυτό το άγαλμα. Βέβαια, σιγά σιγά, άμα σας πω τώρα να καθίσετε σαν τον στοχαστή του Ροντάν, θα ανακαλύψετε πολύ γρήγορα ότι δεν ξέρετε ακριβώς πώς κάθεται. Παρόλο που το αναγνωρίζετε. Αλλά μερικοί από εσάς θα το πετύχουν. Εδώ βλέπω μια προσπάθεια. Δεν μίλησα για τους μυς. Και πολύ συχνά έλεγαν στο Ροντάν, του το έλεγε ειδικά η Καμί Κλοντέλ, γιατί το μοντέλο το βασανίζεις. Γιατί άμα θέλετε να πάρετε ακριβώς την ίδια πόζα του στοχαστή του Ροντάν, θα πρέπει όντως να το σκεφτείτε από πριν. Γιατί θα είναι δύσκολο να έχετε μεγάλη διάρκεια όταν θα αντιληφθείτε ότι ο αγκώνας που βρίσκεται δεξιά πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό γόνατο. Και αυτό για κάμποση ώρα. Πώς απαντούσε ο Ροντάν? Ο Ροντάν έλεγε ότι για να δείξω το αληθές της ομορφιάς πρέπει να υπάρχει άθλος. Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε, γιατί πολύ συχνά τώρα σε μοντέλες προσεγγίσης τέχνης το μοντέλο σχεδόν κοιμάται την ώρα που το ζωγραφίζουμε, τόσο αναπαυτικά είναι. Μπορώ να σας πω ότι σε αυτή την πόζα είναι δύσκολο να κοιμηθείτε. Επιπλέον, ο Ροντάν, εφόσον αρχίσαμε με αυτόν, κάνει μια προσέγγιση της τέχνης που είναι κάπως παράξενη αρχικά, ειδικά για εμάς τους Έλληνες που έχουμε άλλα πρότυπα, αναδεικνύει το ημιτελές. Εδώ βλέπετε ειδικά όπως τον Ηράκλειο. Γιατί μερικές φορές μπορεί και να μας αγγίζει το ημιτελές επειδή δεν βλέπουμε το τελείωμα. Γιατί μπορεί μερικές φορές, αν βλέπαμε το τελείωμα, να μην μας άρεσε. Αλλά και ενδιαφέρον αυτό και όσο αφορά τις σχέσεις. Στο θέμα λοιπόν της τέχνης, η πρώτη προσέγγιση είναι η ομορφιά. Στη συνέχεια θα αναρωτηθούμε αν είναι αληθοφανή. Θα το δούμε πολύ στην γλυπτική. Θα σας υπενθυμίζω ότι σε κάποια φάση του είχαν κάνει μια παρατήρηση ότι τα αγάλματά του είχαν το μέγεθος των ανθρώπων. Και τελικά απάντησε δημιουργώντας αγάλματα σε άλλα μεγέθη, λέγοντας ότι και αυτό ξέρω να το κάνω. Τι εννοούσαν με αυτό? Εννοούσαν ότι είμαστε πολύ κοντά στο αντίγραφο. Όπως ξέρετε, μερικές φορές το αντίγραφο, ας περάσουμε στον Πικάσο, λέει ο Πικάσο, αντιγράφουμε, κάποτε κάνουμε λάθος και δημιουργούμε. Ξέρω ότι θα χαμογελάσουν μερικοί από εσάς, αλλά επειδή ο Πικάσο έχει κάνει 10.000 έργα, φανταστείτε πόσες αντιγραφές έχει κάνει. Το εννοεί βέβαια με τον υπερβολικό τρόπο που χαρακτηρίζει τον Πικάσο, αλλά εννοεί ότι δεν μπορεί να μην έχεις μνήμη για να παράγεις ένα έργο το οποίο θα αποτελέσει μια καινοτομία. Και εδώ έχει πάλι ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν νέες προσεγγίσεις όσο αφορά την τέχνη. Παραδείγματος, παίρνετε έναν καμβά άδειο
πετάτε ό,τι να είναι, αποφασίζετε ότι είναι έργο, βάζετε μια υπογραφή και θεωρείτε ότι είναι έργο τέχνης. Και άμα κάποιος τολμήσει να σας πει ότι δεν είναι, είναι τουλάχιστον συντηρητικός. Για να μην πω οπισθοδρομικός. Δεν σας είπα καν για το υλικό που έχετε πετάξει πάνω, για να μην σας στεναχωρήσω. Το θέμα είναι ότι υπάρχει τέχνη και τέχνη. Άρα η τέχνη που υπάρχει στη ρελιπτική, η τέχνη που υπάρχει στην αρχιτεκτονική, δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη που υπάρχει στην ζωγραφική. Και επειδή άκουσα αυτές τις πράξεις που έκανε, κάτι που χαρακτηρίζει την ζωγραφική είναι η πρόσθεση. Προσθέτω. Κάτι που χαρακτηρίζει την ρελιπτική είναι η αφαίρεση. Άρα βλέπετε ότι η τέχνη μπορεί και να είναι ένα μείγμα πρόσθεσης και αφαίρεσης και να πάω λίγο πιο πέρα και να είναι και ανάποδο βέβαια. Να σας πω ότι για να προσθέσετε πραγματικά γνώση στο μυαλό σας πρέπει να κάνετε πολλές αφαιρέσεις. Άρα έχουμε την εντύπωση, αν θέλετε λειτουργικά, ότι πρέπει πρώτα να προσθέσουμε ή να κάνουμε μια αφαίρεση, αλλά αυτό που έχουμε δει, τουλάχιστον στα μαθηματικά, είναι ότι η μεγαλύτερη πρόσθεση που μπορούμε να κάνουμε στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι η αφαίρεση. Αλλά φαίνεται να είναι παράδοξο, αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι η αφαίρεση, με αυτή την έννοια βέβαια, μην το πάρετε εντελώς απλικά, είναι ακριβώς αυτό που επιτρέπει να βρούμε τα θεμέλια. Δηλαδή, σε μία αφαιρετική δομή υπάρχουν μόνο θεμέλια. Άρα, στην τέχνη, αυτό που μας ενδιαφέρει, το είδαμε τώρα με τον Ροντάν και τον Πικάσο, όταν θα περάσουμε στον κυβισμό, αυτό που εντυπωσιάζει, αν θέλετε, το φιλοσοφικό πλαίσιο, είναι ότι ο κυβισμός δείχνει ότι όταν κοιτάζω ταυτόχρονα, μιλάω για τον συνθετικό και τον αναλυτικό, κοιτάζω ταυτόχρονα πολυπλευρικά και μπορώ να κάνω μία αναπαράσταση σε δύο διαστάσεις, στην πραγματικότητα κάνω και μία παράσταση, η οποία φαίνεται να είναι αντικρουόμενη, αλλά στέκει. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά, σημαίνει ότι έχω κοιτάξει τα θεμέλια. Τα θεμέλια στην προσωπογραφία το βλέπετε με τα μάτια, το βλέπετε και στον Πικάσο και στην Demoiselle d'Avignon, το βλέπετε βέβαια και στο έργο του Μπραχτ. Πάνω σε αυτό που μας εντυπωσιάζει, ειδικά αν μπούμε και σαν... θα κάνω κάτι, θα λέω και πολιτικά. Το χαρί. Γουέρνικ. Άρα είναι του Πικάσο, είναι ένα έργο το οποίο έχει ενδιαφέρον, είναι ότι αν δεν ενταχθεί σε ένα πλαίσιο ιστορικό-πολιτικό, είναι πολύ δύσκολο να πείτε αυτό το έργο είναι ωραίο. Ενώ στην πραγματικότητα είναι μόνο ωραίο. Γιατί δεν είναι όμορφο. Είναι στην ώρα του. Εντάχθηκε σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο. Ενώ το όμορφο έχει κάτι το διαχρονικό, το πιο πιθανό είναι ότι αν ένας πολιτισμός ξεχάσει εντελώς τα γεγονότα που δημιούργησαν αυτό το έργο, θα δυσκολευτεί να δει την ομορφιά του, διότι δεν βασίστηκε πάνω σε αυτή την ιδέα, βασίστηκε, θα λέγαμε εμείς τώρα πιο λαϊκά, στο timing. Είχε σωστό timing αυτό το έργο. Μερικά έργα που θαυμάζουμε δεν έχουν timing, που σημαίνει πρακτικά τι, ότι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της ανθρωπότητας με έναν διαχρονικό τρόπο. Το πιο σπουδαίο σε αυτό το πλαίσιο, να το χαρεί και η Λουτσία, είναι ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι. Όταν κοιτάζετε Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, ειδικά τη Τζοκόντα, που όλοι την έχετε δει τουλάχιστον πάνω στα σοκολατάκια, χαμογελάνε. Πείτε μου ότι δεν έχετε φάει ποτέ σοκολατάκι με Τζοκόντα πάνω, ειδικά στην Ελλάδα. Έχει σχέση με την αναγνωρισιμότητα, γιατί είναι μερικοί που λένε ότι το έργο τέχνης μπορεί να εκφυλιστεί. Έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα σας πω να σηκώσετε το χέρι σας εδώ και να μου πείτε με απόλυτη ειλικρίνεια πόσοι από εσάς έχουν δει την αληθινή Τζοκόντα. Εγώ δεν σας είπα να το σηκώσετε, υπάρχει να άμα σας πω.
Είναι ωραία, είναι ωραία. Βλέπετε τώρα ότι δεν θα κάνω την ίδια ερώτηση τα σοκολατάκια, αλλά θα δείτε ότι θα είναι μεγαλύτερο. Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι ότι όλοι μιλάμε για αυτό το έργο χωρίς απαραίτητα να το έχουμε δει από κοντά. Και να ξέρετε, σας το λέω από πριν πάτε στο Παρίσι και στο Λούβρο, όταν θα το δείτε θα πείτε, μα είναι τόσο μικρή. Αλλά σας πληροφορώ, είναι καλό να κοιτάξετε τις διαστάσεις από πριν, να κάνετε μια απεικόνηση έτσι ώστε να φανεί ότι είναι ωραία. Επιπλέον, επειδή έχει ένα θέμα ασφάλειας, τη βλέπετε από αρκετά μακριά, άρα είναι ούτως ή άλλως πιο μικρή από ό,τι πιστεύετε, γιατί δεν είναι φτιαγμένη να την βλέπουμε σε αυτή την απόσταση και τα κριτήρια του Λεωνάρντο Ντα Βίντσι. Όταν όμως κοιτάζουμε αυτό το έργο, στην πραγματικότητα η Ζωκόντα μπορεί μερικοί από εσάς, και ειδικά μερικές, να θεωρούν ότι δεν είναι και τόσο όμορφη αυτή η κοπέλα. Έχετε δίκιο. Δεν μας πειράζει. Αυτό που μας ενδιαφέρει στον πίνακα της Ζωκόντας είναι ότι έχει βάλει όλη τη σύνθεση από όλες τις τεχνικές που έχει χρησιμοποιήσει στα προηγούμενα έργα. Άρα, αν θυμάστε καλά, στην αρχή μου ρώτησαν αν έχω πάω ακόμη, και είπα βεβαίως όχι, γιατί μιλάμε για τέχνη. Ναι, γιατί είναι μερικοί από εσάς που έχουν δει τέχνη μόνο από PowerPoint, που πάλι είναι ένα θέμα. Δηλαδή, όταν δεν βλέπουμε τη χρωματική μάζα, όταν δεν βλέπουμε το μέγεθος, όταν δεν βλέπουμε τις αποχρώσεις και λέμε αυτό το έργο μας αρέσει, στην πραγματικότητα απαντάμε στο ερώτημα αν σας αρέσουν αυτά τα πίξελ. Μην χαμογελάτε πολύ, γιατί η μουσική, όπως καταλαβαίνετε, είναι ότι αν η μουσική δεν ήταν ανεβασμένη στο διαδίκτυο, πολλοί από εσάς δεν θα είχαν ακούσει ποτέ μουσική, κατά τα λεγόμενά τους, αλλά στην πραγματικότητα πολλοί από εσάς δεν έχουν ακούσει ακόμα μουσική. Γιατί η μουσική την οποία δεν έχεις τουλάχιστον ζήσει βιωματικά ή τουλάχιστον με μία ηχογράφηση που να μην είναι εντελώς περιορισμένη για λόγους τεχνικούς, δεν είναι πια μουσική, ονομάζεται θόρυβος. Εδώ λοιπόν για τον Λεωνάρντο Ντα Βίντσι έχει ενδιαφέρον ότι θα χρησιμοποιήσει την τεχνική του chiaroscuro, την οποία δεν είχαν επινοήσει πριν. Έχουμε το θέμα της προοπτικής, είναι από τους πρώτους που θα βάλουν την προοπτική. Έχουμε το πρόβλημα της αλλαγής όσον αφορά το πέπλο, της διαφάνειας. Έχουμε το πρόβλημα του ουρανού, γιατί είχε κοιτάξει και την οπτική. Εδώ για πρώτη φορά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενώ ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι είναι ξεκάθαρα καλλιτέχνης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ένας από τους πρώτους επιστήμονες. Και εδώ βέβαια βλέπετε μπαίνει ένα πρόβλημα, διότι ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι έχει πολύ συγκεκριμένες ιδέες και έχει ενδιαφέρον να τις κοιτάξουμε φιλοσοφικά. Όταν κοιτάζει πίνακα του Μποτιτσέλη, λέει ξεκάθαρα στο Τρατάτο della Pintura ότι δεν ξέρει να ζωγραφίζει σώμα. Τώρα δεν ξέρετε αν πρέπει να χαμογελάσετε, έτσι είναι. Λέτε, μα εγώ αγαπάω τον Μποτιτσέλη. Το καλό, βέβαια το κοινωνικό, που βέβαια δεν είχε προβλέψει ο Λεωνάρντο, είναι ότι ούτε αυτός που το βλέπει ξέρει να ζωγραφίζει σώμα. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι όταν βλέπει αυτός που ξέρει. Άρα έλεγε ο Λεωνάρντο ότι άμα δεν ξέρεις ανατομία, άμα δεν ξέρεις να χτίσεις πάνω στα κόκαλα τους μυς, τον ιστό, την επιδερμίδα και στη συνέχεια τα βλέφαρα, δεν είναι σώμα. Άρα λέει συγκεκριμένα ότι πρόκειται για σακιά από καρύδια. Γιατί είναι φουσκωμένα σε λανθασμένα σημεία. Είναι ακριβώς το ίδιο που κάνουμε εμείς όταν ζωγραφίζουμε στην αρχή. Ζωγραφίζουμε ένα αντίγραφο και εδώ ζωγραφίζουμε αυτό που είναι από κάτω. Όταν κοιτάζουμε έργο όπως είναι του Van Gogh, θα δείτε, ξαναδείτε τους πίνακες του Van Gogh που έχουν χιόνι. Θα δείτε ότι υπάρχει μια διαφάνεια και βλέπουμε από κάτω τις διάφορες στρώσεις. Αυτή η τεχνική με τις στρώσεις είναι το ίδιο πρόβλημα που είχε ο Ντα Βίντσι και επειδή ήταν με λάδι, αυτά τα στρώματα πρέπει να είναι στεγνά. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Ντα Βίντσι που ήταν πολύ καλός όσο αφορά το πινέλο, έβαζε ακόμα και τα δάχτυλα. Έχουμε δακτυλικά αποτυπώματα πάνω στους πίνακες. Γιατί μερικά πράγματα θεωρούμε ότι είναι η επέκταση του χεριού.
αλλά μερικές φορές χρειαζόμαστε το χέρι για να έχει την ακρίβεια που θέλουμε και που δεν έχει πια το πινέλο. Το έχει κάνει και αυτό. Και σας το λέω για ποιο λόγο, γιατί μερικές φορές λέμε στα παιδιά, μην μου τζουρώνεις με τα χέρια. Κάνε το με το πινέλο. Αλλά είναι πάλι μου τζούρα, ενώ μπορεί με το χέρι να μην είναι. Στον Λεωνάρδο Ντα Βίντσι, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι τα πολυεπίπεδα εμφανίζονται με έναν τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να πούμε ότι είναι επιστημονικός. Άρα, για να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα τέτοιου τύπου τώρα στον χώρο της λογοτεχνίας, όταν διαβάζετε το όνομα του Ρόδου, μπορείτε να το διαβάσετε σαν απλό μυθιστόρημα. Είναι δικαίωμά σας. Αν είναι πολύ απλό μυθιστόρημα, συμφέρει να πάτε να το δείτε στον κινηματογράφο ή στη τηλεόραση, γιατί φτάνει. Στην πραγματικότητα, όταν ο Ουμπέρτο Έκο γράφει αυτό το κείμενο, το γράφει με έναν πολλαπλό τρόπο από την αρχή. Δηλαδή, θεωρεί ότι το πιο χαμηλό επίπεδο είναι αυτό που θα γίνει ουσιαστικά η ταινία. Στη συνέχεια, βάζει διαλόγους μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή, που είναι το ανάλογο από τους διαλόγους που έχουν ο Sherlock Holmes και ο Watson. Και εδώ έχετε ήδη ένα πρόβλημα, αν δεν έχετε διαβάσει καθόλου Conan Doyle. Είναι πώς να το αναγνωρίσετε, άμα δεν γνωρίσετε. Και εδώ είναι το πρόβλημα της αναγνώρισης. Πάλι κάνω αναφορά πολιτική. Δεν μπορείς να κάνεις ποτέ τη διαδικασία της αναγνώρισης χωρίς γνώση. Αλλά όταν μερικοί από εμάς επιμένουν ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι, είναι μάθε του πρώτα τι είναι και μετά μπορεί και να το αναγνωρίσει. Αλλά να το αναγνωρίσει χωρίς να το έχει μάθει δεν έχει νόημα. Στη συνέχεια, οι επινοήσεις του δασκάλου βασίζονται σε νοητικά σχήματα που έχουμε στον Βολτέρο, στον Ζαντίκ του Βολτέρου. Όπου υπενθυμίζω για όσους το έχουν διαβάσει, εκτός από τον Σοκράτη που είναι και γαλλογραφής, ότι ξέρετε, είναι μερικά σημεία που υπάρχει μια αναζήτηση και ρωτάνε σε κάποιον αν έχει δει το άλογο. Και αυτός αρχίζει να λέει τα διάφορα χαρακτηριστικά του αλόγου, μετά είναι πεπισμένοι ότι το έχει δει και μετά του λένε πότε το είδες και λέει δεν το είδα. Αλλά ξαναφτιάχνει από τα ίχνη, από μία μέθοδος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το Μορέλι, ότι το άλογο έχει περάσει από εδώ. Και βέβαια τον καταδικάζουν και τον βάζουν φυλακή, εφόσον δεν τον πιστεύουν ότι δεν το είδε. Άρα χρειάζεται και αυτό το επίπεδο. Άμα πάμε λίγο πιο πάνω, όσοι έχουν δει το έργο, θα θυμούνται ότι υπάρχει μια ερωτική πράξη μεταξύ του μαθητή και μιας γυναίκας στο έργο. Όταν κοιτάζετε το ανάλογο στο κείμενο, τότε θα ανακαλύψετε ότι όλος ο διάλογος που υπάρχει ουσιαστικά είναι το άσμα ασμάτων. Δεν υπάρχει καμία λέξη του Ουμπέρτο Έκο σε αυτό το σημείο. Και στη συνέχεια πρέπει να αναρωτηθείτε πώς έχει γίνει αυτό το μυθιστόρημα. Στην πραγματικότητα βασίζεται σε έναν τομέα που ονομάζεται σημειωτική, που είναι λίγο πιο αφαιρετικός από τη γλωσσολογία και όλο το οικοδόμημα αυτό δημιούργησε ένα έργο που έχει εκατοντάδες σελίδες και ονομάζουμε εμείς απλοϊκά μυθιστόρημα. Έχει ενδιαφέρον όταν το κοιτάζουμε αυτόν τον τρόπο, διότι ουσιαστικά τι λέω τώρα, λέω ότι η τέχνη της τέχνης είναι να μην φαίνεται η τεχνική. Αλλά δεν υπάρχει τέχνη χωρίς τεχνική. Άρα αυτοί που ξέρουν από τέχνη βλέπουν από κάτω τη δυσκολία, αυτοί που δεν ξέρουν θεωρούν ότι είναι απλώς μια ευκολία. Όταν κοιτάζουμε λοιπόν τις δυσκολίες όσον αφορά το τεχνικό μέρος, βλέπουμε αμέσως ότι μπορεί να είναι πολύπλοκες. Και όχι μόνο πολύπλοκες θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Αφού ξεκινήσαμε με το Παρίσι, θα συνεχίσουμε αυτό. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω για τον πύργο του Άιφελ. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούν ότι ο πύργος του Άιφελ τώρα είναι όμορφος. Στην πραγματικότητα, όταν δημιουργήθηκε, θεωρούσαν ότι ήταν τερατώδης. Ήθελαν μάλιστα να τον ξυλώσουν πριν καν τον τελειώσουν εντελώς. Εφόσον τον τέλειωσαν, είπαν ελπίζω να τελειώσει γρήγορα.
Όλα αυτά τα έχει υποστεί ο Άιφελ. Θα μου πείτε όμως, δεν πειράζει, το ξεπέρασαν και τελικά τα καταφέραμε. Εφόσον ο πύργος που έφυγε είναι εδώ, δεν τα καταφέραμε μέσω της τέχνης. Ο πύργος του Άιφελ σώθηκε από το ύψος του και μόνο. Διότι χρησιμοποιήθηκε, ξαναβάζω πολύ, δεν κάνω δύο διαλέξεις αυτό, χρησιμοποιήθηκε στη μάχη της Μάρνης για να εντοπίσουν την επίθεση και να φέρει ο γαλλικός στρατός πολύ γρήγορα όλα τα ταξί που θα μεταφέρουν τους στρατιώτες για να δημιουργήσουν την άμυνα εκείνης της επίθεσης και να νικήσουν σε αυτή τη μάχη. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι ο πύργος του Άιφελ, τον οποίο τώρα τον κοιτάζουμε και όταν πηγαίνουμε ως Έλληνες στο Παρίσι, πρέπει να τον έχουμε δει, δεν έχουμε πάει στο Παρίσι. Κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει, δεν θα πρέπει να υπήρξε και κατά λάθος είναι εδώ. Και αυτό οφείλεται καθαρά στη στρατηγική, γιατί όπως ξέρετε στη συνέχεια έγινε σταθμός ραδιοφωνικός και αυτό επέτρεψε την επιβίωσή του, άρα δεν είναι ότι η κοινωνία ξαφνικά άλλαξε γνώμη, πέθανε η κοινωνία που δεν τον ήθελε, ήρθε η επόμενη που δεν ήξερε ότι δεν υπήρχε πριν και θεώρησε ότι είναι αυτονόητο να είναι εδώ. Αυτό το πράγμα λοιπόν το βλέπουμε πολύ συχνά στην ιστορία της τέχνης και θεωρούμε εκ των υστέρων ότι είναι αυτονόητο να αξιολογούμε ένα έργο λόγω της αξίας του, ενώ στην πραγματικότητα το αξιολογούμε πολύ συχνά λόγω της τιμής του. Όταν δείτε οποιοδήποτε πίνακα και ξαφνικά σας πούνε ότι αξίζει εκατομμύρια ευρώ, ξαφνικά σας αγγίζει περισσότερο. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι. Η τέχνη και η ιστορία της τέχνης βασίζεται στην έννοια της αξίας και όχι της τιμής. Η τιμή είναι πολύ πρόσφατη και ελπίζω να το ξέρετε για όσους ασχολούνται με αυτά τα δεδομένα, ειδικά με τους πίνακες, ότι βέβαια οι τιμές που είναι υπερβολικά ανεβασμένες δεν έχουν καμία σχέση με την τέχνη και οφείλονται σε ένα άλλο γεγονός που σχετίζεται περισσότερο με την έννοια του πλυντηρίου. Άρα, όταν το κοιτάξουμε με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε ένα άλλο πρόβλημα που έχει η τέχνη και παρόλο που θέλει να είναι όμορφη, θέλει ταυτόχρονα να είναι διαχρονική και εδώ βλέπουμε πάνω ότι το πρόβλημα της επιλογής των υλικών. Σε εμάς φαίνεται να είναι πολύ εύκολο, αλλά θέλω να θυμηθείτε ότι όταν βάζουμε αγιογραφίες πάνω σε μια εκκλησία και συνεχίζουμε να τις βλέπουμε μετά από 10 αιώνες, κάποιος το σκέφτηκε πριν. Γιατί άμα πάρετε τα χρώματα στα οποία έχετε πρόσβαση πολύ εύκολα τώρα, θα δείτε ότι τα περισσότερα έχουν ένα πρόβλημα μόνο μετά από μερικά χρόνια ήδη. Το βλέπουμε και για τα γραπτά σας. Τα μελάνια που επιλέγουμε, το χαρτί που επιλέγουμε, πώς το επιλέγουμε, για ποιο λόγο το επιλέγουμε. Όταν βλέπετε λοιπόν τώρα ότι διαβάζουμε με άνεση τα τετράδια του Λεωνάρντο, ενώ έχει πεθαίνει το 1519, θα δυσκολευτούμε να έχουμε το ανάλογο μετά. Επανέρχομαι στο ρόλο της ύλης. Η τέχνη είναι μια μεταποίηση της ύλης σε ενέργεια μέσω του έργου του καλλιτέχνη, αλλά η ύλη είναι πολύ σημαντική γιατί αλλιώς δεν αποκτά το διαχρονικό στοιχείο. Η τέχνη είναι ένας τρόπος να λύσουμε ένα παράδοξο που μας απασχολεί στο επίπεδο της ανθρωπότητας, είναι πώς να είμαστε αθάνατοι ενώ είμαστε εφήμεροι. Και η απάντηση είναι σχετικά απλή, είναι ότι αυτό γίνεται μόνο μέσω του έργου. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που λατρεύεται, οι οποίοι βέβαια έχουν πεθάνει εδώ και καιρό, αλλά το έργο τους συνεχίζει να αποτελεί συλλογική μνήμη για την ανθρωπότητα. Έχει ενδιαφέρον, τώρα μιλώ για τους Έλληνες, εμάς, όσον αφορά την αρχαιότητα. Οι περισσότεροι από εμάς χαρακτηρίζουν το λευκό του μαρμάρου ως κριτήριο ομορφιάς. Έχει ενδιαφέρον, διότι όπως ξέρετε τότε το βάφαμε. Δηλαδή κανένας τότε δεν θεωρούσε ότι το μάρμαρο φτάνει από μόνο του.
Είναι ακριβώς αυτό, είχαμε και εμείς έχουμε ζήσει αυτή την περίοδο. Θυμάστε, όταν έχουμε πέτρινα σπίτια και βάζουμε σοφά, βάζουμε και ασβέστη, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να χαλάσουμε την πέτρα, γιατί δείτε λόγους καθαρότητας, το κάνουμε και κάθε χρόνο. Σε κάποια φάση μας έρχεται ότι τελικά αυτό χαλάει συνεχώς, ενώ άμα αφήναμε τις πέτρες θα ήταν καλύτερο. Είναι ακριβώς αυτό που γίνεται. Άμα πάτε σε διάφορα μέρη του κόσμου όπου υπήρχε πέτρα και μάρμαρο, στην πραγματικότητα πολύ συχνά εκείνη την εποχή ήταν βαμμένο. Αλλά έχει ενδιαφέρον άμα το σκεφτείτε τώρα. Αυτό που βλέπουμε είναι η ιστορία μιας αποτυχίας. Διότι τα χρώματα έχουν φύγει. Άρα βλέπουμε τον σκελετό. Και είναι ο σκελετός που μας αγγίζει και τον θεωρούμε πολύ ελληνικό. Αν θέλετε να δείτε ένα σκελετό, είναι πολύ απλό. Μπορείτε να πάτε σε αρχαία θέατρα που δεν υπάρχουν πια, γιατί έχουμε ξυλώσει το μάρμαρο και έχουμε μόνο το από κάτω. Και είναι οι πέτρες. Φανταστείτε τώρα ότι βλέπετε τις πέτρες που είναι το υπόβαθρο του μαρμάρου και λέτε τι όμορφο που είναι. Έχει ενδιαφέρον όταν είστε με ξεναγούς που δεν ξέρουν για το πάνω μέρος και προσπαθούν να σας εξηγήσουν ότι είναι και όμορφο κιόλας. Ενώ στην πραγματικότητα είστε απλώς στο υπόβαθρο της σκηνής, χωρίς σκηνή. Γιατί έχει μείνει μόνο το τεχνικό κομμάτι, το θεμελιακό, και όχι η επιφάνεια που τότε άγγιζε τους ανθρώπους. Άρα βλέπετε ότι αυτό που εμείς ονομάζουμε ένα όμορφο έργο τέχνης, ακόμα και για την αρχαιότητα, το πιο πιθανό είναι ότι άμα ένας αρχαίος Έλληνας έμπαινε στο μουσείο της Ακρόπολης, θα έλεγε «Πού είναι τα χρώματα, μου κλέψαν τα χρώματα». Και δεν θα αναγνώριζε αυτό το πράγμα, γιατί ούτως ή άλλως θα έβλεπε μόνο αυτό το μονόχρωμο λευκό. Εμείς έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το μονόχρωμο λευκό και να θεωρούμε σιγά σιγά ότι αυτό είναι το όμορφο, έχοντας ξεχάσει ότι οι δημιουργοί θεωρούσαν ότι δεν είναι. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, άμα το σκεφτείτε στην ιστορία της τέχνης, μπορεί ο δημιουργός να θεωρεί κάτι όμορφο και εμείς όχι, ή να γίνεται και το αντίθετο. Άρα βλέπετε τώρα ότι η τέχνη όσο αφορά το θέμα της ομορφιάς έχει μια δυσκολία, γιατί αυτή η διαχρονικότητα που μας φαίνεται τόσο εύκολη, στην πραγματικότητα είναι πιο εύκολη η οικουμενικότητα. Γι' αυτό στη φιλοσοφία, ακόμα και για το θέμα της ομορφιάς, προτιμούμε να λέμε ότι είναι οικουμενική, παρά να τολμήσουμε να πούμε ότι είναι διαχρονική. Άμα κοιτάξουμε τώρα το θέμα της ιστορίας της τέχνης, ειδικά στον ελληνικό χώρο και αρχίζουμε από την αρχαιότητα και μετά περάσουμε στο Βυζάντιο και στις επόμενες περιόδους, τότε θα δούμε ότι οι αλλαγές είναι τόσο σημαντικές που αναρωτιόμαστε αν ανήκουν στον ίδιο χώρο. Ποιος μπορεί να συγκρίνει έναν αρχαίο ναό με έναν βυζαντινό ναό? Θα τον συγκρίνει πάνω σε ποιο σημείο? Στην πέτρα, στο υλικό, στους κύωνες, στα τόξα. Βλέπετε, υπάρχει τόσο μεγάλη μεταβολή ενός κτίσματος, που είναι σημαντικό, γιατί σε δύο περιπτώσεις είναι ναός, που έχουμε δυσκολία να πούμε ότι είναι το ίδιο. Κοιτάξτε λοιπόν το ίδιο και το θέμα της εκλεπτικής ή ακόμα και της μουσικής, για την οποία δεν μιλήσαμε αρκετά. Αρχικά θυμάστε ότι ο Λεωνάρντο χαρακτηρίζει τη μουσική ως τη μοναδική τέχνη που πεθαίνει όταν γεννιέται. Δεν υπήρχαν εμπίθροι. Άρα εννοούσε αυτό που καταλαβαίνετε όλοι, ότι όταν έχουμε ένα όργανο, μόλις παίζεται, τέλειωσε. Ξάπνιασε το κύριο στην αρχή, τώρα όμως είναι εντάξει. Ναι, φανταστείτε τώρα για έναν πίνακα, για τον κύριο με αγάπη. Άμα σας πω, μόλις τέλειωσε ο πίνακα, δεν υπάρχει πια. Θα μου πείτε πώς είναι, αφού το βλέπω. Ενώ άμα σας πω τις νότες, το πιο δύσκολο που βλέπετε είναι ότι όταν κάποιος οργανοπαίχτης σας παίζει ένα κομμάτι, το σταματάει, έχετε ένα πρόβλημα, γιατί το κομμάτι πια υπάρχει μόνο στη μνήμη σας. Βέβαια, ευτυχώς για μας υπάρχει και στη μνήμη του.
δεν το συναντήσει. Γι' αυτό έχετε παρατηρήσει ότι στον τομέα της μουσικής έχουμε επικεντρωθεί στο ρεφρέν. Άρα έχουμε ολόκληρο τραγούδι, εμάς μας απασχολεί το ρεφρέν. Θα μου πείτε γιατί να μας απασχολεί, αφού όλοι μας τραγουδάμε μόνο το ρεφρέν. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σε κάποια φάση στην ιστορία της κοινωνίας να έχουμε τραγούδια που να έχουν μόνο ρεφρέν. Μπορεί και να γίνει αυτό. Θα είναι αρκετά επαναληπτικό, μπορεί να πεις, αλλά τέλος πάντων θα το θυμούνται όλοι. Το θέμα είναι ότι στη συνέχεια είναι τι κρίμα που θα το θυμούνται όλοι. Άρα, για το θέμα λοιπόν της πολυπλοκότητας, έχει ενδιαφέρον, αναφέρομαι σε αυτό το τραγούδι, το λέω ας πούμε και πιο παραδοσιακά. Μερικές φορές οι άνθρωποι που είναι άσχετοι με τον Ερωτόκριτο θέλουν σόν και καλά να είναι μια σειρά από μαντινάδες. Ο Ερωτόκριτος είναι πιο πολύπλοκος από αυτό και γι' αυτό αποτελείται από 10.000 στίχους και δεν λειτουργεί μόνο με δίστιχα. Όμως, όταν έρχεται ο Μυσικός, ο οποίος είναι και αυτός άσχετος για τον Ερωτόκριτο και τον τραγουδάει 5.000 φορές με τον ίδιο τρόπο για κάθε δίστιχο, τότε όλος έχει την εντύπωση ότι είναι απλώς μια μεγάλη μαντινάδα. Αυτός ο εκφυλισμός είναι πολύ σημαντικός για να καταλάβουμε το εξής. Όταν λέμε ότι αγαπάμε πάρα πολύ τον Καζαντζάκη και έχουμε διαβάσει μόνο τα μυθιστορήματά του, ενώ ο ίδιος έλεγε ότι αυτά δεν ανήκουν στο έργο του και έλεγε ότι αυτό που ανήκει στο έργο μου είναι ας πούμε η ασκητική, η Οδύσσια, την οποία όπως ξέρετε την έχετε διαβάσει όλοι. Μη σηκώσετε το χέρι. Ούτε για τη μία, ούτε για την άλλη. Και έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε την ώρα που λέμε εμένα μου αρέσει ο Καζαντζάκης με τα μυθιστορήματα είναι ότι φτύνουμε τον Καζαντζάκη γιατί ο Καζαντζάκης λέει αυτό δεν είναι το έργο μου. Άρα είναι σαν να λες εμένα δεν μου αρέσει το έργο σου. Και το λέμε και με περηφάνεια κιόλας. Βέβαια επειδή και ο άλλος τον οποίο το λέμε δεν το ξέρει, είμαστε όλοι σύμφωνοι. Άρα το πρόβλημά μας είναι ότι όταν έρχεται κάποιος που πραγματικά αγαπάει τον Καζαντζάκη και λέει ρε παιδιά, τουλάχιστον την ασκητική να διαβάσει. Εγώ σε αυτό είπα. Τουλάχιστον την ασκητική. Γιατί έχει σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένως με τους φίλους μας, με τον Ηράκλητο, θα πω και στους τραγικούς. Είναι ότι φανταστείτε τώρα να είχαμε δικαίωμα να εξαφανίζουμε ένα κομμάτι από το έργο του Καζαντζάκη. Αυτό που σας λέω είναι ότι ο Καζαντζάκης έλεγε τουλάχιστον όχι την ασκητική και την Οδύσσια. Ενώ εμείς βέβαια θα κρατούσαμε τον Ζορμπά. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα που έχει συμβεί. Σοφοκλή. Πρόσφατα ένας μαθητής μου αγόρασε όλους τους τραγικούς και μου λέει ο Ευρυπίδης ήταν πιο παραγωγικός, γιατί έχει δύο τόνους, δηλαδή έχουν έναν και έναν, αλλά βέβαια έχει ξεχάσει ότι ο Σοφοκλής έχει γράψει 97 έργα και μας έχουν μείνει 7. Όμως, στα 7 που μας έχουν μείνει, είναι μέσα η Λέκτρα, είναι ο διπλός η Δίποδας και είναι έργα που έχουν επηρεάσει όχι μόνο τους Έλληνες, την ιστορία της ανθρωπότητας και όχι μόνο τη φιλοσοφία και την ψυχολογία κτλ. Τα ξέρετε με τα σύνδρομα. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Είναι ότι ακόμα κι αν έχουμε μόνο 7 έργα από τον Σοφοκλή, φτάνει για να πούμε ότι άξιζε να ήταν εδώ. Το τεράστιο θέμα στην ιστορία της τέχνης είναι το θέμα του ίχνους. Το ίχνος. Γιατί εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε όλα, έχουμε μόνο αυτή την εφτάδα. Όμως από αυτή την εφτάδα φτάνει για να πούμε, όπως θα λέγει ο Κάρλο Μισεστάτερ, η άπειρη δραστηριότητα δικαιολογεί την ύπαρξη. Μόνο αυτή. Εδώ λοιπόν με την τέχνη τι γίνεται. Έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με το άχρηστο. Η τέχνη δεν είναι χρηστική. Και επειδή δεν είναι χρηστική, θεωρούμε ότι είναι δευτερεύουσα. Όπως το ξέρετε, όταν έχουμε προβλήματα σε μια χώρα,
δεν είναι εκείνη την ώρα που ξαφνικά ασχολούμαστε με το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχεις παρατηρήσει? Ή πρέπει να πάτε σε μια χώρα που έχει προβλήματα? Ταξίδι τζάμπα. Ενώ το πιο ωραίο είναι το εξής. Αν σκεφτείτε όλες αυτές τις εποχές και τι θυμάστε από αυτές, θα δείτε ένα από τα πράγματα που θυμάστε συνεχώς είναι η τέχνη. Δηλαδή, άμα σας πω μερικά κινήματα τέχνης και σας πω τι γινόταν τότε, θα δείτε ότι θα δυσκολευτείτε. Δεν ξέρετε ακριβώς τι γινόταν τότε. Σημασία είναι αυτό που έμεινε. Άρα, για να το συνοψίσω και να μην αγχωθεί ο διπλανός μου και ο άλλος. Όταν θέλετε να κάνετε τέχνη πραγματικά για την ανθρωπότητα, μην κοιτάζετε την χρήση και την χρηστικότητα. Γιατί είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κάνετε κάτι το ανούσιο. Ενώ όταν κάποιοι σας κατηγορούν ότι κάνετε κάτι το μη χρηστικό, μπορεί εκείνη την περίοδο να κάνετε κάτι το ουσιαστικό. Άρα η τέχνη μπορεί να είναι, αν θέλετε, και η ουσία του χρόνου. Γιατί μετά από τις χρήσεις, χωρίς να περάσουμε στις ουσίες, μας μένει μόνο η ουσία. Και αυτό που μας μένει είναι μπορεί και το πιο ανθρώπινο που έχουμε. Γιατί όταν έρθει κάποιος που δεν ξέρει τίποτα από εμάς, μας αρέσει να του δείχνει τέχνη και τι επιλέγουμε. Άρα, εναντίον, όπως έλεγε ο Σαραγιάνταν, της χρηστικότητας, υπάρχει τέχνη. Η τέχνη του ανθρώπου και η ανθρώπινη τέχνη. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.